Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και εμείς, εδώ είμαστε ΠΑΟΚ 24, νέα εβδομάδα, εβδομάδα με αγώνα πάρα πολύ σημαντικό, με αγώνα που κρίνει τίτλο την Τετάρτη το βράδυ με τον Ολυμπιακό, εβδομάδα που έχει, ή μάλλον εβδομάδα που ξεκινάει με διάφορα θέματα και ποδοσφαιρικά και γύρω-γύρω για την ομάδα, εβδομάδα που έρχεται μετά την πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ από την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση με την νίκη επί του Όφη το Σάββατο. Αρκετή κουβέντα έγινε για αυτό το παιχνίδι, για την εικόνα της ομάδος, αν και κατά πόσο ήταν καλή ή όχι κόντρα σε έναν Όφη που επιβεβαίωσε νομίζω και ακόμα μία φορά το ότι είναι μια ομάδα που έχει αρχή, μέση και τέλος και μπορεί να δυσκολέψει αρκετές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι αν δεν υπήρχε εκείνο το κράτημα του Νάστου στον ΑΚΠΟΜ και το ΒΑΡ, ίσως να μην είχε πάρει την πρώτη νίκη στα play-off, παρότι με βάση την εικόνα του αγώνα στο μεγαλύτερο κομμάτι και τις ευκαιρίες που είχε την άξιζε. Ωστόσο, μέχρι το 90 οι δύο ομάδες ήταν στο 1-1. Την πήρε τελικά και με τον ΑΚΠΟ, με τον γκολ που έβαλε, με το πέναλτι που το κέρδισε και ο ίδιος, και με το Σούντελ Καντουρί μετά. Δεν νομίζω ότι, ειδικά έτσι όπως είναι και το πρόγραμμα, με το μάτς Τετάρτης που ακολουθεί, δηλαδή σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, παιχνίδι που κρίνει κιόλας έναν τίτλο, δηλαδή τη συνέχεια για έναν τίτλο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε και πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Όπως έλεγα και πριν και στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν ένα παιχνίδι αρκετά περίεργο, γιατί είναι πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό, όλοι πιστεύαν ότι αργά ή ότι εύκολα δύσκολο ΠΑΟΚ θα το κερδίσει, όπως και το κέρδισε, έστω και δύσκολα, και το μυαλό των περισσότερων είναι στο μάτς της Τετάρτης, που είναι και ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και ένα ντέρμπι το οποίο κρίνει και έναν τίτλο, το αποτέλεσμα του, αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να διεκδικήσει για τέρα της έρης σεζόν το κύπελο ή αν θα μείνει εκτός, και αντίστοιχα και για τον Ολυμπιακό, που η αλήθεια είναι ότι με την ομοιογένεια που έχει, που νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό τη δεδομένη χρονική στιγμή, μαζί με την ψυχολογία που του έδωσε νομίζω η νίκη του ΠΑΟΚ στην πρώτη αγωνιστική των play-off, κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός και με τον Παναθηναϊκό κέρδισε εύκολα χωρίς να έχει το Βαλμπουενά. Είναι μια ομάδα η οποία είναι στο τέλος του δεύτερου χρόνου που είναι μαζί με τον ίδιο προπονητή και με διάφορους παίκτες που, ή μάλλον το μεγαλύτερο κορμό της που είναι μαζί, οπότε αυτό το κομμάτι της ομοιογένειας νομίζω ότι την έχει βοηθήσει πάρα πολύ, και με το γεγονός ότι, και φυσικά το γεγονός ότι έχει αυτοπεποίθηση, έτσι. Αυτοπεποίθηση που την ξαναπήρε, να το πω έτσι, με την νίκη στην Τούμπα στην πρώτη αγωνιστική των play-off. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι αυτό της Τετάρτης. Περίεργο και αυτό. Δεν έχει σχέση με τα παιχνίδια του πρωταθλήματος αυτό. Και όπως και να το κάνουμε, αυτό το 3-2 του πρώτου αγώνα, okay, είναι ένα μικρό, αλλά είναι ένα προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Και είναι ένα προβάδισμα το οποίο θα δούμε αν θα παίξει ρόλο, δηλαδή αν το παιχνίδι θα έχει τέτοια εξέλιξη που να μπορεί να παίξει ρόλο, αλλά είναι και ένα παιχνίδι το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να παίξει για δύο αποτελέσματα, εκτός από την νίκη και για την ισοπαλία που του δίνει την πρόκριση. Οπότε λοιπόν είναι άλλες οι συνθήκες, και είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, και όπως έχουμε πολλές φορές, έτσι όπως έχει γίνει, έτσι όπως πήγε η κατάσταση φέτος μετά την πανδημία και τη μεγάλη διακοπή, ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι πια είναι πολύ, είναι σαν ένας μικρός τελικός. Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ που θα παίξει με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη, το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ που θα παίξει με τον Άρη. Ο δεύτερος ημιτελικός ουσιαστικά είναι σαν ένας μικρός τελικός, πριν τον μεγάλο, δηλαδή στα τέλη Ιουλίου, ανάλογα με την πρόκριση. Δεν είναι νομίζω έτσι όπως πήγαν τα πράγματα μια διάδα αγώνων. Ουσιαστικά μιλάμε πια για ένα μάτς εντελώς διαφορετικό σε σχέση με αυτό που παίχτηκε
αρχές Μαρτίου. Είναι πολύ μεγάλο διάστημα που έχει μεσολαβήσει. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στις ομάδες, γιατί υπήρχε μια μεγάλη διακοπή. Έχουν διαφοροποιηθεί οι καταστάσεις όσον αφορά το κομμάτι της πνευματικής ετοιμότητας και της ψυχολογίας με όσα γίνονται και στο πρωτάθλημα, με τα play-off που έχουν ξεκινήσει. Οπότε λοιπόν το παιχνίδι της Τετάρτης στο Καραϊσκάκης είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία από το παιχνίδι του πρώτου γύρου στο Καραϊσκάκης για το πρωτάθλημα, από το παιχνίδι του δεύτερου γύρου στη Τούμπα για το πρωτάθλημα, από το παιχνίδι που ήταν ο πρώτος ημιτελικός του κυπέλου που κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 3-2 και από το παιχνίδι το πιο πρόσφατο που ήταν για την πρώτη αγωνιστική των play-off. Άλλη ιστορία εντελώς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει ρόλο το τι έχει προηγηθεί στα μεταξύ παιχνίδια των δύο ομάδων. Έτσι, μπορεί και να παίξει. Μπορεί στο κομμάτι της πνευματικής ετοιμότητας, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει δύο φορές την Τούμπα φέτος, να του δίνει ένα ψυχολογικό αβαντάζ. Okay, το καταλαβαίνω. Επίσης είναι σημαντικό για το κομμάτι του πλάνου των προπονητών το αν και κατά πόσο θα έχουν και τα περισσότερα όπλα στη διάθεσή τους. Δηλαδή είδαμε ότι και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό δεν έβαιξε ο Βαλμπουενά και στο παιχνίδι με τον Όφη για τον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε ο Βιερίνη και ο Πέλκας. Οι δύο σήμερα έκανε έτσι πιο ένα πρόγραμμα μεγαλύτερης έντασης ούτως ώστε να προσπαθήσουν να προπονηθούν αύριο μαζί με την ομάδα ή τέλος πάντων να βγάλουν ένα μεγάλο κομμάτι αν είναι δυνατόν της προπόνησης και να ακολουθήσουν την αποστολή που θα αναχωρήσει αύριο για την Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση ακόμα και με μία προπόνηση να πάνε αύριο, δηλαδή να συμμετέχουν κανονικά ας πούμε σε όλο το πρόγραμμα και οι δύο, δεν είναι στο 100% για ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει υψηλή ένταση όπως αυτό της Τετάρτης, αλλά ειδικά για τον Πέλκα στην φάση που είναι ο ΠΑΟΚ, το είδαμε στο ΆΚΑ που έπαιξε βασικός, το είδαμε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ήρθε από τον Πάγκο, το είδαμε και στο μάτς με τον Όφη. Τα στοιχεία του, ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχει στο κομμάτι του pressing, ο τρόπος με τον οποίο η ενέργειά του διοχετεύεται στην ομάδα είναι κάτι που αυτή τη στιγμή νομίζω το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ για 60 λεπτά στο ΆΚΑ είχε αρκετές ευκαιρίες που δεν τις έκανε γκολ, αλλά ήταν πολύ ψηλά, πίεζε και δεν άφηνε τον αντίπαλό του ουσιαστικά σε κανένα σημείο να αναλάβει την πρωτοβουλία, είχε να κάνει με τον τρόπο τον οποίο τα χαρακτηριστικά του Πέλκα κούμποσαν με αυτά του Εσίτη, με αυτά του Ελκαντουρί, με αυτά του Ακπομ, με αυτό του Λουμνιού, με αυτό του Μπίσεσβα. Είναι νομίζω αρκετά σημαντικός, είναι μάλλον αρκετά σημαντικό αυτό που μπορεί να κάνει ο Πέλκας και δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος παίκτης με την ένταση που το κάνει αυτός, δηλαδή την πίεση εκεί στο πρώτο τρίτο του αντιπάλου που πολλές φορές δημιουργεί ανισορροπία. Το έκανε ας πούμε για παράδειγμα σε μια φάση repress ο Γιαννούλης στο μάτς με τον Όφη και ήρθε το 1-1 με τον goal του Τζόλι, που είναι ένα καινούργιο πρόσωπο κι αυτός που αξίζει να αναφερθούμε. Που έμεινε ψηλά, πήγε δυναμικά στην μπάλα, έκλεψε την μπάλα, έκανε τη σέντρα και ήρθε τον goal του Τζόλι με ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Είναι διάφορες λεπτομέρειες. Έτσι, η παρουσία του Βιερίνη, όπως καταλαβαίνετε, είναι η παρουσία ενός παίκτη που και όλα αυτά τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό τα έχει ζήσει με το κουτάλι και γενικά είναι ένας παίκτης που μπορεί να φέρει περισσότερη αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Περισσότερη ηρεμία μέσα στο γήπεδο. Σε καταστάσεις μπορεί να πιεστεί η ομάδα, έτσι, γιατί το πιθανότερο είναι Τετάρτη να έχει τις καταστάσεις. Και γενικά, όπως έχετε δει, ο Ολυμπιακός, ειδικά μετά τη διακοπή και στα play-off, ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει στα παιχνίδια είναι αυτός και ο οποίος είναι αυτός που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στις νίκες του. Ο Ολυμπιακός και στη Τούμπα και με τον Άρη, με τον Άρη όχι τόσο, μια αλήθεια, απλά με τον Άρη εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου και προηγήθηκε από πολύ νωρίς ή μάλλον κλείβει στο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, και με τον Παναθηναϊκό χθες
ο τρόπος με τον οποίο μπήκε στο γήπεδο ήταν αυτός που ουσιαστικά του χάρισε την νίκη, για να το πω έτσι. Μπήκε πολύ δυναμικά, σκόραρε, έκοψε, να το πω έτσι, τον αέρα του αντιπάλου του και συνέχεια έλεγχε απλά την κατάσταση. Το έκανε στην πρώτη αγωνιστική στην Τούμπα, το έκανε και την περασμένη Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Με τον Άρη, ξαναλέω, ήταν άλλη κατάσταση εντελώς, γιατί εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου του. Τα πολύ εύκολα λάθη που έκανε ο αντίπαλός του σε κέρια σημεία του παιχνιδιού. Οπότε λοιπόν, όλες αυτές τις λεπτομέρειες που συζητάμε για Τετάρτη είναι λεπτομέρειες που μπορεί, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, είτε να επηρεάσουν είτε όχι. Περιμένουμε να δούμε αύριο το πώς θα εξελιχθεί το θέμα και για τον Πέλκα και για τον Βιερίνια. Επίσης, περιμένουμε να δούμε πώς είναι και το θέμα του Βαλμπουενά για τον Ολυμπιακό. Που όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να λέμε, ο έμπειρος Γάλλος είναι πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό, ειδικά σε ένα παιχνίδι που μπορεί να έχει την εξέλιξη που θα έχει αυτό τη Τετάρτη, δηλαδή με τον Ολυμπιακό να μπαίνει με ένα μικρό μειονέκτημα και να μπορεί να χρειαστεί να διασπάσει και μια άμυνα, γιατί ο Βαλμπουενά έχει καλά χτυπήματα στην μπάλα, είτε στατικά είτε εγκινήσει, και έχει και μια μεγάλη εμπειρία, έτσι. Είναι παίκτης που όντως μπορεί με μια-δυο κινήσεις να διασπάσει μια αντίπαλη άμυνα. Όλα αυτά νομίζω ότι απασχολούν και τον Αμπέλ Φερέιρα και τους παίκτες του. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, μικρά ή μεγάλα, στο μυαλό του καθενός είναι το πώς θα τα φιλτράρει και αν θεωρεί ότι είναι σημαντικά ή όχι. Από χθες η δημόσια τοποθέτηση του Στοχ μέσω του Instagram φυσικά και ήταν κάτι που είχε το ενδιαφέρον του. Δεν ξέρω αν κάποιος συμφωνεί με τον Σλοβάκο. Νομίζω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή πολλοί είναι αυτοί που συμφωνούν με τον Σλοβάκο, γιατί ο Αμπέλ Φερέιρα, είτε για τον ένα είτε για τον άλλο λόγο, δεν έχει και την καλύτερη έξοδο μαρτυρία όσον αφορά το κομμάτι της κοινής γνώμης. Και όπως έχουμε καταλάβει πολλές φορές, όταν μια ομάδα δεν πηγαίνει και τόσο καλά, πάντα η κουβέντα γίνεται για αυτούς που δεν παίζουν. Γιατί να μην παίξει εκείνος, γιατί να μην παίξει ο άλλος, γιατί να μην παίξει ο τρίτος. Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τον Στοχ, πραγματικά είναι μια απορία στη λογική πια. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Προφανώς και όπως έχουμε πει, οι προπονήσεις είναι κλειστές πλέον, δεν μπορεί κάποιος να είναι κάθε μέρα εκεί και να παρακολουθεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο προπονητής είναι εκεί, αυτό ξέρει καλύτερα. Είναι κάθε μέρα εκεί, αυτός νιώθει, αυτός παίρνει κάθε μέρα το vibe από την προπόνηση, αυτός βλέπει την αγωνιστική κατάσταση των παικτών και όλα αυτά. Η μοναδική μου ένσταση για το κομμάτι του Στοχ, που ξαναλέω, δεν είμαι στην προπόνηση για να βλέπω τι κάνει κάθε μέρα. Η ένστασή μου λοιπόν για τον Σλοβάκο είναι η εξής. Ότι να πω ότι ο Μπίσεσβαρ έχει μία μέτρια προς καλή σεζόν, ή ότι ο Λιμιός επίσης δεν έχει σκαμπανεβάσματα και είναι σταθερός στα δεξιά, ή ότι ο Λάμπρου, για παράδειγμα, τις ευκαιρίες που έχει πάρει τις άρπαξε από τα μαλλιά, ή ότι ο Ελκαντουρίος φορές πήγε στα πλάγια, ξέρω εγώ, έθελξε. Κάπου εκεί θα καταλάβαινα ότι ναι, ρε παιδιά, ο Στόχο είναι, ξέρω εγώ, πέμπτη επιλογή, έκτη, δεν μπορεί να βοηθήσει. Αλλά από τη στιγμή που όλα τα προηγούμενα δεν γίνονται και ο Μπίσεσβαρ είναι σταθερά σε μια κακή εικόνα. Ο Λιμιός μετά τα play-off δεν έχει καταφέρει να δώσει και πολλά, και γενικά είναι ένα παιδί που έχει σκαμπανεβάσμα στην απόδοσή του. Έτσι, είχε κάποια στιγμή μέσα σεζόν που τα πήγαινε εξαιρετικά. Δεν έχει σταθερότητα. Τη δεδομένη χρονική στιγμή λοιπόν δεν είναι ότι είναι ο σταθερός. Ή σταθερά, τέλος πάντων, στα πλάγια που δεν βγαίνει με τίποτα. Ο Λάμπρου και αυτό όσες φορές χρησιμοποιήθηκε, κάποια καλά πράγματα, κάποια καλά στοιχεία, όχι μεγάλη συνέπεια. Ο Ελκαντουρί, βλέπετε ότι όσες φορές πηγαίνει στα πλάγια, ουσιαστικά ο Πάοκ χάνει έναν εξτρέμ. Όσες φορές είναι προς το κέντρο, ο Πάοκ κερδίζει ένα παίκτη στον άξονα. Φάνηκε νομίζω και με τον Όφευτο, που ήταν νομίζω καλύτερο στο γηπέδου. Οπότε λοιπόν, ένα παίκτη με τα στοιχεία του Στοχ, έτσι. Ο καλός Στοχ μπορεί να βοηθήσει. Είναι παίκτης ο οποίος πηγαίνει στα ανασμένα, είναι παίκτης ο οποίος ψάχνει τελική ενέργεια και γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος απειλεί.
όταν παίζει στα πλάγια. Το γεγονός ότι είχε να παίξει λοιπόν τόσο καιρό και εμένα με ξένιζε, να πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του για να τον κρίνω, ας πούμε, γιατί έγραψε αυτό που έγραψε στο Instagram, ας πούμε, ότι αν θεωρούν οι άλλοι ότι τον περνάνε για ερασιτέχνη, ότι είναι ένα παιδί τέλος πάντων που δεν μπορεί να βοηθήσει. Κατάλαβε ότι πήρε λάθος έκταση όλη υπόθεση, αλλά βέβαια από τη στιγμή που τοποθετήσε στο Instagram, τέτοια έκταση θα πάρει υπόθεση. Έτσι. Και σήμερα από ό,τι διαβάζω και στο ΠΑΟΚ 24, και ο ίδιος πήρε την πρωτοβουλία να πει κάποια πράγματα στην ομάδα, θέλοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο να ρίξει τους τόνους ενώπιση του αγώνα της Τετάρτης. Ωστόσο, μάλιστα, σε κάποια φάση απαντούσε και σε κόσμο από κάτω. Που λέγανε τέλος πάντων ότι πρέπει να φύγει ο Φερέιρα για να παίζει εσύ και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Ξαναλέω, το καθένας αυτά τα πράγματα τα παίρνει όπως θέλει και τα κρίνει. Υπάρχει η άποψη που λέει ότι όταν τα πράγματα είναι πολύ ήσυχα και ενώ δεν υπάρχει μια καλή πορεία, το να γίνει λίγο άνω κάτω, το να δημιουργηθεί μια ένταση μέσα στην ομάδα δεν είναι και κακό. Το ακούω εγώ γι' αυτό. Το ακούω. Δεν είμαι αρνητικός. Απλά αυτό το οποίο εγώ έχω στο μυαλό μου για τις ομάδες είναι ότι σε τέτοιες καταστάσεις, από το να γράψεις κάτι στο Instagram, στο Twitter, στο Facebook, ξέρω εγώ τι, μπορείς να το κάνεις μέσα στην ομάδα και μπροστά σε όλη την ομάδα, δεν είναι να το κάνεις σε μια επαφή με τον προπονητή προσωπική και να λυθεί εκεί το όποιο ζήτημα. Να εκφράσεις το παραπονό σου, να βγεις παραπονούμενος που λέγαμε και στο στρατό, και να δοθεί μια λύση εντός της ομάδας. Και αυτή είναι μια άποψη η οποία νομίζω ότι κάπου προς τα εκεί κλείνω. Δεν μπορώ να πω ότι ο στόχος έχει άδικο. Δεν μπορώ να το πω. Ο τρόπος με τον οποίο εξέφρασε όμως το δίκιο που πιστεύει ότι έχει, στα δικά μου τα μάτια λίγο τον κάνει να το χάνει. Απόψεις είναι αυτές. Έτσι, αν καθίσουμε 10 άτομα και συζητήσουμε για αυτό το ζήτημα, μπορεί να έχουμε 10 διαφορετικές απόψεις. Νομίζω ότι και οι 10 θα φτάσουν στο σημείο να πούνε ότι φταίει ο Φερέιρα. Έτσι, που είναι κάτι που τη δεδομένη χρονική στιγμή πουλάει πολύ. Αλλά τι να κάνουμε. Είπαμε ότι ο Πορτογάλος αυτόν τον καιρό δεν είναι. Δεν εμπνέει. Δεν εμπνέει. Τέλος πάντων. Φυσικά, το Σάββατο μπήκε στη ζωή μας πιο ενεργά και ο Χρήστος Τζόλης. Ακούστε σήμερα και νωρίτερα στην Τρόικα ανθρώπους που έχουν δουλέψει μαζί του, είτε ως παιδιά που ήταν στα θύματα υποδομής, όπως ο Γιώργος Τζοβάρας που είναι τώρα στη Σλόβαν Πρατισλάβα, είτε ο προπονητής του, ο Άγγελος Ζαζόπουλος που τώρα είναι στην εθνική, στις μικρές εθνικές ομάδες. Είπαμε αρκετά πράγματα για τον Τζόλη, ο οποίος πραγματικά ήταν εξαιρετικός με τον Όφη, έτσι. Ήταν πάρα πολύ καλός στο διάστημα που μπήκε, δεν είναι μόνο τον γκολ και το τελείωμα που έκανε, ήταν γενικότερα ο τρόπος τον οποίο αγωνίστηκε. Και είναι και αυτός ένα πρόσωπο έτσι των ημερών. Έχουμε να πούμε και για μπάσκετ σήμερα. Γενικά έχουμε ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Προηγείται ο Βόλος εδώ και περίπου 15 λεπτά της ΑΕΛ σε παιχνίδι το οποίο διεξάγεται για τα play out στο ALFC Arena. Προηγείται ο Βόλος εδώ και περίπου 15 λεπτά. Κούγιας εναντίον Βόλου, που είναι δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος. Έχουμε να πούμε και για μπάσκετ αρκετά πράγματα στην πορεία της εκπομπής, καθώς σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Κώστας Μέξας αναλαμβάνει τελικά για τη νέα σεζόν. Έχουμε να πούμε αρκετά και γι' αυτό. Και να δούμε αν θα καταφέρουμε να αλλάξουμε λίγο τη λογική. Δεν θα το καταφέρουμε. Θα το προσπαθήσουμε όσο μπορούμε. Γιατί αν ο Πάκος συνεχίζει όπως συνέχισε πέρσι, που έτσι ξεκινάει από ό,τι βλέπω, αυτό το οποίο αποφεύχθηκε λόγω πανδημίας φέτος, του χρόνου δεν θα αποφευθεί. Και μιλάω για τον επιβασμό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε ΠΑΟΚ 24 μέχρι και τις 9. Είπαμε αρκετά στην εισαγωγή μας. Πάμε να συζητήσουμε μετά το ποδοσφαίρο και όχι μόνο με τον Στέργιο Αναστασιάδη. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε, και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Πήγα να πω καλέ φίλε συνάδελφοι. Μαζεύετε, τα μάζεψα. Τι γίνεται? Με υγεία και δύναμη. Για όλους. Γιατί. Και υπομονή. Πολλά ακούμε δεξιά και αριστερά γενικότερα. Ναι. Και άσχημες ειδήσεις στον περίγυρό μας. Γερή να είμαστε, όλη υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα τα περάσουμε. Εντάξει, δεν είναι θέμα, ας πούμε, για να το σχολιάζουμε μέρες και αυτά, ο στόχ, τι έγινε και αυτά. Εντάξει, υπάρχουν πιο σοβαρά θέματα. Θα τα σχολιάζουμε και αυτά, βέβαια. Στέργιο, αλλά... αυτό είναι επικοινωνία, φίλε. Ναι. Αυτό είναι επικοινωνία. Κατάλαβες. Θα σου έλεγα τώρα τι είναι, αλλά. Θα σου έλεγα τι είναι.
Αλλά δεν τα λέτε. Εγώ να δεις υπομονή κάνω. Δηλαδή, πως είναι στη δική μου, του στόχοι είναι τίποτα. Είναι για νηπιαγωγείο. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Όλα επικοινωνία. Είπαμε. Φυσικά και όλα επικοινωνία, φιλέ, αλλά δεν τα λέτε. Φυσικά. Φυσικά. Άμα το έκανε άλλο παίκτη, Νίκο, θα ήταν πρώτο θέμα. Τώρα εννοείται. Αλλά τέλος πάντων. Δεν έχουμε να πούμε κάτι για το στόχο, όπως αναφέρει και το ΠΑΟ 24. Ζήτησε να μιλήσει ενώπιν όλη της ομάδας, το έκανε ο Σλοβάκος. Εντάξει, εξήγησε ότι θέλει να παίξει, θέλει να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε αν θα βοηθήσει ή όχι. Πάντως και χωρίς το δημοσίευμα του ΣΤΟΧ, την ανάρτηση με την ανάρτηση, δεν αλλάζει το μέλλον του, νομίζω, με τον Αμπέλ Φερέιρα στον πάγκο. Mm-hmm. Ναι, λες ότι δεν μπορεί να ανατραπούν τα δεδομένα. Όχι, ούτε προς το καλύτερο, ούτε προς το χειρότερο. Δηλαδή, τι πιο χειρότερο. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα, τι θα γίνει το καλοκαίρι, θα το δούμε. Αλλά δεν είναι θέμα που πρέπει να μας απασχολεί τώρα. Ναι, νομίζω, έχει άλλα πιο σοβαρό. Νομίζω το timing ακριβώς αυτό είναι για άλλα πράγματα και όχι για το συγκεκριμένο. Που, οκ, okay, δεν μπορείς και να τα αφήσεις σχολεία στο εντελώς. Σχολιάστηκε, νομίζω, από αυτό. Όχι, δεν μπορείς. Από εκεί και πέρα, οκ. Okay. Κοίταξε, η δική μου σύντομη άποψη, πολύ σύντομη. Είμαι με το στόχο 100% στο περιεχόμενο του μηνύματός του. Mm-hmm. Το έχουμε αναλύσει και μαζί 100.000 φορές. Ναι. Και είναι όλα αυτά σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα που έχουν φέτος μπει σε βαριδικά, αλλά και λιμιώσει κατά δεύτερο ρόλο. Mm-hmm. Άρα θα μπορούσε να χωρέσει και ο στόχος. Να μην έχει 4 μάτς, να έχει, να σου πω εγώ, 12. Να σου λέω να έχει 30. Mm-hmm. Αλλά το timing είναι για μένα εκνευριστικό. Ναι. Δικαιούται να έχει το παράπονό του, να βγει παραπονούμενος. Δικαιούται, βέβαια. Αλλά από την άλλη είναι το timing τέτοιο που, okay, θα μπορούσε να το έχει αποφύγει με αυτόν τον τρόπο. Νίκο, είναι ο τρόπος που σκέφτονται οι ποδοσφαιριστές. Ναι, σωστά. Δηλαδή τώρα που έπαιξα, τώρα σωστά. Που έβαλα ένα γκολ, τώρα που έδωσα μια assist, θα βγω και θα κάνω χαμό, ας πούμε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και σου θυμίζω τις δηλώσεις του Λάμπρου μετά το φιλικό με την Δόξα στη Δράμα. Ναι. Έπαιξε ο Λάμπρου, έβαλε και ένα γκολ, θυμάμαι, και βγήκε μετά, και αν δεν παίξω θα φύγω και δεν μπορώ κτλ. Έτσι ναι. Λειτουργούν οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Δηλαδή όταν θεωρούν ότι κάτι έχουν δείξει, μετά από καιρό θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση. Και μετά όταν έρχεται η σύσταση από την ομάδα, να το πω έτσι, υπάρχει και η αναδίπλωση. Εγώ δεν περίμενα να κατεβάσω στο 8 post, εντάξει, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει την προσωπικότητά του, έχει την πορεία του, άρα δεν είναι 20 χρονών, ας πούμε, για να τον πει κάποιος κατέβαστο και να τον κατεβάσει. Δεν είναι κάποιο παιδάκι, δηλαδή, θες να πεις, Στέργιο? Όχι, δεν είναι παιδάκι. Okay. Δεν είναι παιδάκι και δεν μπορούμε να τον συμπεριφερόμαστε σαν να είναι παιδάκι. Είναι 30 χρονών, έχει κάνει την πορεία του, έχει παίξει μεγάλα πρωταθλήματα, έχει σηκώσει πρωταθλήματα, είναι διεθνής. Δεν είναι δηλαδή ένα παιδί που δεν έχει κάνει τίποτα. Mm-hmm. Τον πήρε ο ΠΑΟΚ από την Πολυδίνη Στάιν και στον ΠΑΟΚ έγινε γνωστός. Mm-hmm. Ήταν γνωστός και πριν τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Από την Τβέντε, από την Τζέλσι, από την Φενέρμπαχτσε. Εντάξει. Είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ θα πω απλά την πάγια θέση μου. Αν κρίνει ο Φερέιρα ότι μπορεί να βοηθήσει, εγώ νομίζω μπορεί να βοηθήσει ο ΣΤΟΧ στα παιχνίδια που ακολουθούν και με δεδομένη την κατάσταση στον ΠΑΟΚ ότι δεν είναι και η καλύτερη δυνατή και η Extreme δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Είπαμε Μπίσεσβαρ από τον Αύγουστο εξαφανισμένος, ο Λιμιός από τον Γενάρη και μετά δεν είναι στα στάνταρ που ήταν στο ξεκίνημα. Ο Ζαμπά είναι στα πίτσα εδώ και μήνες. Άρα λοιπόν δεν περισσεύει ένα στόχο στα μας που ακολουθούν. Ναι. Αυτό και δεν έχω να πω κάτι άλλο τώρα. Θα δούμε αν ο Φερέιρα το συμπεριλάβει στην αποστολή αύριο, νομίζω θα το κάνει. Πάντως αν τον αφήσει εκτός θα είναι ξεκάθαρα μήνυμα ότι εντάξει, έχει θυχτεί ο Φερέιρα, έχει τσατιστεί και ενδεχομένως να μην ξαναδούμε το στόχο μέχρι το τέλος. Αλλά νομίζω ότι θα είναι στην αποστολή. Ναι. Έτσι έχω την αίσθηση τώρα, θα το δούμε αύριο το απόγευμα. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω, έχει πιο σοβαρά θέματα το ΠΑΟΚ να διαχειριστεί. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα του στόχου γενικότερα, γιατί μην ξεχνάμε ότι αμείβεται και με 1,5 εκατομμύριο το χρόνο και έχει συμβόλαιο για ακόμα 2 χρόνια. Αλλά στην παρούσα φάση όλη η ομάδα έχω την εντύπωση ότι είναι γύρω το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, mm-hmm. το μεθαυριανό. Ναι. Σε περίπου 48 ώρες παρακάτι. Mm-hmm. Και κάτι μάλλον, αφού το μάτς είναι 1,5. Πιστεύεις θα έχει Πέλκα Βιερίνια η ομάδα την Τετάρτη? Κάτι γιατί έχει πέναλτι Έλληνα, δεν θα σοφαρίσει. Είμαι στο τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων, πέμπτο μάλλον. Κάτσε λίγο πριν το πεις. Είναι ο Παλίκαρος πάνω από την μπάλα. 0-1 προηγεί το Βόλος.
με λύσεις κατά από τα δοκάρια του Βόλου, εκτελεί ο Τισαέλ και κάνει το 1-1 στο ημίχρονο. Ναι. Συνεχίζουμε, κλείνουμε την παρένθεση. Ενδεχομένως να επιστρέψει ο Μελίσσας, είναι καλός θεματοφύλακας, έχει συμβόλαιο. Mm-hmm. Δεν τον λες και νεαρό πλέον. Νομίζω είναι μια καλή λύση, εναλλακτική. Mm-hmm. Αλλά βέβαια με τους θεματοφύλακες είναι θέμα λίγο ζόρκο. Δηλαδή επαφή της του ποδοσφαιριστή, αν θέλει ο Νίκος Μελίσσας, που ξαναλέω δεν είναι 19 και 20. Mm-hmm. Αν θέλει απλά να είναι στον ΠΑΟ για να γράψει μια-δύο συμμετοχές, μπορεί και καμία. Ή αν θέλει να πάει σε μια ομάδα της Super League και να γράψει 5, 10, 15 συμμετοχές. Είναι δύσκολα τα πράγματα mm-hmm. για τις θεματοφύλακες γενικότερα. Mm-hmm. Την κλείνουμε και την παρένθεση. Εντάξει, ελπίζουμε όλοι να έχει ομάδα στο Βιερίνια και Πέλκα και να είναι 100% έτοιμη, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε αύριο, Νίκο. Mm-hmm. Εντάξει, θετικό το ότι αφότεροι σήμερα ανέβασαν κάπως ρυθμούς, αλλά δεν έχουν κάνει κανονικό πρόγραμμα. Εντάξει, εγώ τους θεωρώ και τους δύο σούπερ απαραίτητους στο μεθαυριανό παιχνίδι. Εάν είναι υγιής, εντάξει, αν δεν είναι, δεν νομίζω να εξυπηρετεί κάτι να παίξουν και να υπάρχει ο κίνδυνος και να τραυματιστούν περισσότερο και ο ΠΑΟΚ να μην πάρει αυτά που μπορεί να πάρει τον καθένα. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Ο Βιερίν είναι ο αρχηγός. Εντάξει. Και ο Πέλκας είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύση στα χαφ και να ζωρίσει λίγο τον Ολυμπιακό, γιατί θα χρειαστεί πολύ τρέξιμο, έχω την εντύπωση. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ναι, και αυτό το οποίο έλεγα και εγώ πρέπει πριν. Πρέπει να πιέσει, να ζωρίσει, να ψάξει φάσεις. Και νομίζω, ρε φίλε, σε πρώτη φάση να ανταποκριθεί στην πίεση του Ολυμπιακού, ειδικά στο πρώτο μέρος. Δηλαδή, με αυτό το θέμα είχε πρόβλημα και στο παιχνίδι πρωταθλήματος του Τούμπα και στα play-off. Ναι, ναι. Και ο Παναθηναϊκός θες είχε σοβαρό ζήτημα με αυτό το κομμάτι. Γιατί όντως ο Ολυμπιακός μπαίνει πολύ δυναμικά, ρε φίλε, στα παιχνίδια του. Το έκανε και χθες με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι μια πραγματικότητα ότι μπαίνει δυνατά. Mm-hmm. Αλλά όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ με το σκορ του 3-2, πρέπει να είναι η ομάδα στα κόκκινα μέχρι το 90. Ναι. 94, 95, 120 ξέρω εγώ αν θα πάει παράταση. Ναι. Δηλαδή από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει το βάθος στον πάγκο, με 5 αλλαγές από κάθε ομάδα, όταν θα επέλθει κούραση γύρω στο 60-65 λογικά, θα μπορούν να κάνουν κινήσεις προπονητές και οι παίκτες που θα μπουν από τον πάγκο και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ δεν είναι παίκτες που θα μπορείς να τους πάρεις έτσι αψήφιστα. Mm-hmm. Αλλά όντως πρέπει στο ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ να μην χάσει μέτρα στο γήπεδο, να μην δώσει πολύ χώρο στον Ολυμπιακό. Τώρα αν μπορέσει και να προηγηθεί κιόλας θα είναι ό,τι καλύτερο. Εντάξει, και ενδεχομένως και να αλλάξει και το ρου του αγώνα. Mm-hmm. Μάλιστα. Δύσκολο μάτς, επαιδευτικό. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο ΠΑΟΚ. Το καλό είναι ότι ανέβηκε λίγο η διάθεση και γενικότερα το κλίμα βελτιώθηκε μέσα και έξω την ομάδα με την εμφάνιση στο ΆΚΑ και την νίκη στον Όφι. Αλλά είναι ένα μάτς διαφορετικό από όλα τα άλλα αυτό της Τετάρτης. Μακάρι να δούμε το καλό σενάριο, ΠΑΟΚ να βγάλει αντίδραση και να αποστομώσει όλους όσους τον θεωρούν τελειωμένο και αυτό και έκλεισε ο κύκλος και άνοιξε ο κύκλος και να φύγουν όλοι, πάρε σκούπα, τα πλακάκια να φύγουν, Φερέιρα δεν κάνεις, Μπίσης Βαρδρόμο, Βιερίνια τελείωσες κτλ. Και να μην δούμε ένα ΠΑΟΚ με προβλήματα. Αν και νομίζω το σκορ, Νίκο, είναι πολύ σημαντικό, εντάξει, που έχει ο ΠΑΟΚ το 3-2 υπέρ του. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή και να μείνει πίσω στο σκορ ο ΠΑΟΚ δεν είναι τίποτα, βάζει ένα γκολ και παίρνει αυτό την πρόκριση. Ναι, είναι αυτό που λέμε, ρε φίλε, ότι το παιχνίδι το μεθαυριανό είναι. Πραγματικά το λέμε πολλές φορές και είναι κλισέ, αλλά στην προκειμένη όντως ισχύει. Είναι πολύ, δεν έχει καμία σχέση με κανένα από τα άλλα παιχνίδια που παίξαν δύο ομάδες μέσα στη σεζόν. Καμία σχέση. Είναι τελείως διαφορετικό μάτς. Μπορεί πράγματα που γίναν στα άλλα παιχνίδια να επηρεάσουν, μπορεί και καθόλου. Και είναι τόσο μακριά από το προηγούμενο παιχνίδι του κυπέλου, που είναι ουσιαστικά σε ένα εντελώς άλλο μάτς σε σχέση με εκείνο που είχε παιχτεί αρχές Μαρτίου, πότε ήταν. Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ, Νίκο, είναι να μην εμφανιστεί όπως τα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Άνευρος, ασύνδετος. Εντάξει, και πολλά ακόμα επίσης δεν μπορώ να πω. Δεν θα έχει τύχει ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αν εμφανιστεί έτσι. Δεν νομίζω να εμφανιστεί έτσι. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι όσοι αγωνιστούν ξέρουν τι διακυβεύεται σε αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Και τι σημαίνει και για τους ίδιους, για την ομάδα, για την οικογένεια Σαββίδη, για τον κόσμο και γενικότερα για την επόμενη μέρα. Δεν νομίζω να δούμε να πάω κάνευρο.
και παίκτες του ΠΑΟΚ να βαριούνται να κάνουν τάκλιν ή να είναι χαλαροί ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι θα δούμε 16 ποδοσφαιριστές που θα δώσουν όλους το είναι. Και εντάξει, και παρότι δείχνει ο Ολυμπιακός να είναι ένα κλικ καλύτερος και πιο αποτελεσματικός, όταν ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να πετύχει μια νίκη 0-3 για να αποκριθεί, ή μια ισοπαλία χρειάζεται, ή μια νίκη, οκ, μπορεί ο ΠΑΟΚ να τα καταφέρει, δεν το συζητάμε καν. Απλώς πάντα κανείς δεν ξέρει σε ένα ντέρμπι πώς μπορεί να διαμορφωθεί. Θα το ξαναπώ, μπορεί να υπάρξει κόκκινη στο πρώτο δεκάλεπτο, μπορεί φυσικά, να υπάρξει ένα πέναλτι, μπορεί αυτό, μπορεί το ένα, μπορεί χιλιάδε. Δηλαδή μπορούσαμε να προβλέψουμε εκείνο το παιχνίδι το πρώτο στη Τούμπα, όλα αυτά που γίνανε σε εκείνο το μάτς, εκείνο το 3-2. Έγινε το μάτς, έγινε το 3-2. Νομίζω όχι. Εντάξει, εκείνο το μάτς. Κάποια πράγματα μπορούσαμε να τα προβλέψουμε, Στέργιο, αλλά ο Πέλκας έχει άλλη άποψη, θα πω εγώ. Ναι. Είναι πολύ σημαντικός ο Πέλκας για την οικονομία του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Γεγονός. Πολύ σημαντικός είναι. Γεγονός. Εάν δεν καταστεί δυνατόν να αγωνιστεί ο Πέλκας, νομίζω ότι και αυτό που γράφει σήμερα στο ΠΑΟΚ 24 ο Δημήτρης Μπαρτζόπουλος, το έλεγα και εγώ το βράδυ του Σαββάτου στο Λίμπερο, νομίζω ότι ίσως και να πρέπει να σκεφτεί καλά ο Φερέιρα αν θα παρατάξει να πάω τριάδα χαφ στη μεσαία γραμμή. Ναι. Δηλαδή να παίξει και ο Εσίδη και ο Ελκαντουρί και ο Μαωρίσιο. Ναι. Αυτό καταγράφει σήμερα και ο Δημήτρης, ναι, στο ΠΑΟΚ 24. Σε αυτό το σενάριο βέβαια υπάρχει, ξέρεις, υπάρχει η πραγματικότητα ότι οκ, ξεκινάμε με αυτούς τους τρεις. Η αμέσως επόμενη λύση για τα χάφη είναι ο Τσιγκάρας. Σωστά. Δηλαδή δεν έχεις κάποιον στον πάγκο να κουραστεί ο Μαωρίσιο, να κουραστεί ο Εσίτη και να αλλάξεις ένα πρόσωπο και να παραμείνει, ναι, η τριάδα στα ίδια επίπεδα, θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί κανένα φορά μπορεί να μπει ο Πιτσιρικάς, ο Τσιγκάρας, όπως μπήκε ο Τζόλης και να αλλάξει προς το καλύτερο, αλλά σίγουρα δεν θα είναι τόσο έμπειρη τριάδα. Ναι. Όλα αυτά είναι στο μυαλό του Φερέιρα, καλύτερα να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Αλλά με βάση την εικόνα στα δύο μας πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ δεν ανταποκριθήκε στην τριάδα του Ολυμπιακού. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είχε δηλαδή, έχω στο μυαλό μου στο τελευταίο μας τον Καμαρά ειδικά, εντάξει, έκανε πάρτι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια και είναι. Ο Γκυγέρμη γενικότερα ο Ολυμπιακός κέρδισε κατά κράτος τη μεσαία γραμμή και πρέπει κάτι ο ΠΑΟΚ για να ανακόψει αυτό το στοιχείο του Ολυμπιακού, γιατί όποιος κερδίζει τη μεσαία γραμμή παράγει και πιο εύκολα επιθέσεις και πιο εύκολα παράγει φάσεις. Είναι ένα μάτς, Νίκο, πρέπει όλοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Εντάξει, από τον Πασχαλάκη μέχρι τον Άκπον, τον Σβιντέρση, ποιος θα παίξει βασικός, ποιος θα παίξει αλλαγή, δεν συγχωρούνται λάθη. Δεν συγχωρούνται λάθη. Και η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ στα τελευταία μάτς στο Καραϊσκάκη τα έχει πάει περίφημα σε βαθμό που να λέμε ότι η ισοπαλία μας χαλούσε, όπως η φετινή, θα μπορούσε να πάρει ο ΠΑΟΚ την νίκη. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Να σε γυρίσω στο Σαββάτου μόνο και μόνο λόγω Τζόλι. Γιατί εγώ, να πω την αλήθεια, φίλε μου, δεν είχα εικόνα από το Πιτσιρίκο. Δηλαδή, τώρα στο μάτς που έπαιξε με τον Ολυμπιακό, δεν μπορείς να βγάλεις κάποια εικόνα. Και δεν έπαιξε λίγο από τον Ολυμπιακό, Δεν έπαιξε εκεί κανένα 20 λεπτό γεμάτο, πρέπει να ήταν. Έπαιξε. Αλλά απλά, έτσι στον ΟΠΑΟΚ, Νίκο. Στο μάτς αυτού του Σαββάτου με τον Όφη, πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν είναι μόνο το γκολ και το τελείωμα που μείναμε όλοι εκεί και είναι απόλυτα φυσιολογικό να μείνουμε εκεί. Είχε οι επαφές του με την μπάλα, ο τρόπος του που δεχότανε, μια άλλη τελική που είχε σε κάποια φάση προς το τέλος εκεί από τα δεξιά, μια σέντρα σουτ γενικά. Ναι, ναι. Ήταν, ναι, σαν να έβλεπες έναν έτοιμο παίκτη, ο οποίος μπήκε να παίξει κανονικά από τον πάγκο. Σαν να μην ήταν ένας πιτσιρίκος που παίρνει μόλις τέθεση συμμετοχή του, ξέρω εγώ, σε πότε μαύρη τρίτη πια ήταν. Κοίταξε, εγώ τον Τζόλι τον άκουσα όπως όλοι μας το Δεκέμβριο του 2014. Σε αυτή τη νίκη που έκανε και με ανατροπή, μάλιστα, K12 νομίζω τότε, K13 δεν θυμάμαι ακριβώς, K12, μέσα στη Μασία κοντά στην Μπαρσελόνα. Γενικότερα εκείνους τους μήνες, σε όποιο τουρνουά και να πει στο ΠΑΟΚ, ο Τζόλης δηλαδή ξεχώριζε σαν τη μήγα μέσα στο γάλα και σε, ναι, μεγάλα τουρνουά, εντάξει. Όχι τουρνουά, ας πούμε, Λέχοβο 2015, που είναι και ο Σταύρος από εκεί, το, ναι, Λέχοβο. Ναι. Τουρνουά μεγάλα σε Ρωσία, σε Γερμανία, δηλαδή ο Τζόλης έβαζε τα γκολ το ένα μετά το άλλο. Και στα πιο πολλά έβγαινε και πρώτος σκόρερ. Από την πρώτη στιγμή λέγανε οι προπονητές του και ακούσαμε και τον Άγγελο Ζαζόπουλο σήμερα ότι πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί ανά πάση στιγμή να πετύχει γκολ,
Δηλαδή έχει πολύ ανεπτυγμένη την αίσθηση του σκοραρίσματος, που είναι η αιστεία, πώς του έρχεται την μπάλα, πώς πρέπει να κάνει το κορμί του και το πόδι του, γιατί είναι όντως εντυπωσιακό αν βλέπεις τη φωτογραφία ή αν βλέπεις το βίντεο το πώς βάζει το πόδι του. Mm-hmm. Δηλαδή το βάζει με τρόπο που μόνο έτσι θα μπει γκολ. Αν το βάλει οπωσδήποτε με άλλο τρόπο, η μπάλα θα πάει έξω στην Αγία Βαρβάρα. Ναι. Εντάξει. Δεν χρειάζονται πολλά. Νομίζω ότι η επιστροφή του Τζόλι από τη Γερμανία στον ΠΑΟΚ και η συνεργασία του με τον Παύλο Γκαρσία, ακόμα και αυτό που είπες ότι έκανε και άλλα πράγματα, νομίζω έχει βάλει το χέρι του και ο Ρουγανός, ναι, με το να τον πάει στη στέργη σε πολλά μάτς, mm-hmm, για να το χωρέσει στην ενδεκάδα, γιατί έχει και άλλα παιδιά ο ΠΑΟΚ. Θυμίζω και τον Κούτσια, ο οποίος στα 16 του επίσης λένε όλοι ότι είναι ένας απίστευτος center for, ίσως και καλύτερος του Τζόλι. Mm-hmm. Απλώς δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι σαν κοινωνία, γιατί το έψαξα λίγο, γιατί ας πούμε επιλέχθηκε ο Τζόλις και όχι ο Κούτσιας. Mm-hmm. Η απάντηση ήταν από ανθρώπους που ξέρουν ότι είναι 16 ο Κούτσιας, 18 ο Τζόλις. Ναι. Εντάξει, έχει και άλλα παιδιά γενικότερα. Γερά λίγο, Νίκο, να είναι όλα και να έχουν το κεφάλι μέσα στο μυαλό τους. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, όταν mm-hmm από τη μια μέρα στην άλλη βρίσκεσαι στα φώτα της δημοσιότητας, δεν είναι εύκολο γενικότερα. Αλλά νομίζω ότι από τη Γερμανία γενικότερα ο Τζόλις επέστρεψε πολύ συνειδητοποιημένος, ναι, στη δεύτερη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Ξεκινώντας από τα 8, έφυγε γύρω στα 15-16, πήγε στη Γερμανία, επέστρεψε και δείχνει αποφασισμένος με το κεφάλι κάτω να πετύχει το μεγάλο του όνειρο. Mm-hmm. Εντάξει, και είναι πολύ σημαντικό και για τα παιδιά που ακολουθούν να βλέπουν ότι ένας συμπαίκτης τους είναι στην πρώτη ομάδα. Μαζί το λέγαμε ότι πρέπει λίγο να αλλάξει αυτή η νοοτροπία των παιδιών, που δεν είναι άδικη ούτε είναι παράλογη, ότι θέλω να φύγω από τον ΠΑΟΚ. Γιατί βλέπω ότι δεν παίζει κανένας. Ναι. Εντάξει, και δεν είναι μυστικό, το έχω πει 100 φορές, ότι το 85% των παιχτών από K15 και πάνω, τον εαυτό τους τον σκέφτονται στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Πορτογαλία. Εντάξει, λογικό είναι, όταν βλέπεις ότι δεν παίζει κανένας, αλλά αν βλέπει ο Ford της K17 ότι παίζει ο Τζόλις, νομίζω ότι έχει ένα κίνητρο παραπάνω. Εντάξει. Είναι ακόμα πολύ στο δρόμος. Εμείς καταγράφουμε απλά την πραγματικότητα. Εγώ, Νίκο, δεν μπαίνω ούτε σε βαθιστόχαστες αναλύσεις, έτσι αλλιώς, και αν βάζει γκολ τότε. Δηλαδή, εντάξει, ορισμένοι το έχουν ανοίξει πολύ. Mm-hmm. Εγώ απλά καταγράφω την πραγματικότητα. Το ότι ο Τζόλις έχει ανεπτυγμένη την αίσθηση του σκοραρίσματος είναι γεγονός. Αλλά ακόμα δεν έχει πετύχει τίποτα στην καριέρα του. Πραγματικά δεν έχει πετύχει τίποτα. Μακάρι σε 2-3 χρόνια, 4, να μιλάμε για το βασικό center for του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Η ουσία είναι ότι θα δούμε πολλά παιδιά, αρκετά μάλλον, στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας φέτος. Εντάξει, νομίζω ότι 5-6 από αυτά, 4-5, θα παραμείνουν και στο roster για την επόμενη χρονιά. Και μακάρι να έχουν και ρόλο ουσιαστικό, όχι μόνο απλά να είναι τα συμπληρώματα του roster. Να είναι, ξέρω εγώ, 23ος, 24ος και 25ος του roster. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι εύκολο σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, Νίκο, να μπολιάσεις πολλά παιδιά μαζεμένα. Γιατί, ναι, εντάξει, υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός και πάντα αρέσει στον κόσμο, σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, να βλέπει παιδιά από τις ακαδημίες. Ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία είναι λατρεία το να είσαι από τις ακαδημίες της ομάδας. Εντάξει. Εμείς εδώ από ένα σημείο και μετά θα πάμε στο άλλο άκρο. Ένας από εμάς τραγουδάνε στην Αγγλία. Ναι, από ένα σημείο και μετά εμείς εδώ το πάμε στο άλλο άκρο. Θα σου πούμε από τις ακαδημίες είναι αυτός ο οποίος τρώει το πινελίκι. Αλλά οκ, okay, είναι και αυτό δείγμα της. Τρώει το πινελίκι και αν σε μια ομάδα πρωταθλητισμού όπως ο ΠΑΟΚ τη νέα χρονιά, για παράδειγμα, ένα σενάριο που δεν μπορεί να συμβεί, είναι ο ΠΑΟΚ πέμπτος. Ναι. Ούτε Τζόλις θα ακούμε και εμείς και θα λέει και ο κόσμος, ούτε Τσιγκάρας, ούτε Μιχαηλίδης. Ναι, ναι. Θα λέει ο κόσμος μεταγραφές, γιατί η ομάδα είναι. Σωστά. Γυμνή, είναι αδύναμη, πάρτε παίκτες κτλ. Σωστά. Σωστά. Εντάξει, εμείς καταγράφουμε ότι ένα παιδί του ΠΑΟΚ, γιατί όντως είναι παιδί του ΠΑΟΚ, όταν πας από τα 8, φεύγεις την Πεντάλοφο και πας στην K8 τότε και είσαι από τα 8 στον ΠΑΟΚ μέχρι τα 18 με διάλειμμα 2 ετών, είναι παιδί του ΠΑΟΚ. Μακάρι να είναι τυχερός, μακάρι να είναι συνειδητοποιημένος και να παραμείνει στον ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια και να πάρει ο ΠΑΟΚ πολλά γκολ από αυτόν και έχει και άλλα παιδιά σε όλες τις τρεις θέσεις. Το σημαντικό τώρα είναι, Νίκο, πέρα από όλα αυτά, να πάρει ο ΠΑΟΚ την πρόκριση, τους λόγους που καταλαβαίνουμε όλοι.
Εντάξει. Και να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ να έχει στο μυαλό του και τη δεύτερη θέση και τον τελικό του κυπέλου. Εντάξει. Πλησιάζει σιγά σιγά η μέρα και για την εκδίκαση του Κάσαλα, δεν είναι και αυτό τίποτα θέση του ενδιαφέροντος, λογικό. Και πλησιάζει και την Τετάρτη, Νίκο, η εκδίκαση από την Επιτροπή Δεοντολογίας, την υπόθεση της συμμορίας. Mm-hmm. Δεν βλέπω να γίνεται πολύ δώρος. Έλα ρε φίλε, τώρα εντάξει, πιο σημαντικά πράγματα υπάρχουν. Okay. Ναι. Και αρχίζω και σκέφτομαι πως κάτι δηλώσεις δεξιά και αριστερά από διαφόρους έτσι μεγαλοπαράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου ναι. γίνονται για να φύγει λίγο η κουβέντα από αυτό. Όπως? Α, εννοείς να φύγει η κουβέντα. Okay, εντάξει. Να φύγει η κουβέντα και να μιλάμε, ας πούμε, ναι. Ναι. Mm-hmm. Λέω εγώ μήπως, δεν ξέρω. Κατάλαβα. Εντάξει. Γιατί με την υπόθεση του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη που τελικά από πολυδιοκτησία είναι κυριαρχική επιρροή γράφτηκαν χιλιάδες κείμενα mm-hmm. και αναλώθηκαν πάρα πολύ σε αμέτρησες ραδιοφωνικές ώρες. Τετάρτη θυμίζω είναι, ξεκινά η υπόθεση τη στιγμή που παραμένει φυσικά σε εκκρεμότητα το ποινικό κομμάτι που διακόπτει λόγω κορονοϊού, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Mm-hmm. Η υπόθεση παραμένει στα ποινικά δικαστήρια. Θα ξεκινήσει και στο αθλητικό κομμάτι, δεν ξέρω αν θα πάρει κάποια πλευρά αναβολή. Εγώ πάντως είπα, Νίκο, και το ξαναλέω, ότι αν ήμουν εγώ στη θέση των κατηγορούμενων, θα ήθελα να τελειώσει μια ώρα νωρίτερα για να θωωθώ και να μην σπηλώνεται το όνομά μου άδικα εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Για στημένα παιχνίδια κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, θα το δούμε και αυτό την Τετάρτη. Θα έχει μέρα ενδιαφέρον. Τετάρτη απόγευμα. Μεσημερό απόγευμα η εκδίκαση, βράδυ το παιχνίδι. Καλύτερα είναι Τετάρτη. Γούσου έρασι τέχνη. Έχει ψωμάκι Τετάρτη, φίλε. Έχει. Α, είναι και ουρασι τέχνη. Καλά, ναι, να περάσουμε Τετάρτη, ναι. Ωραίο ψωμάκι θα έχει. Καλή δύναμη. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, Στέργιο, καλό, καλό βράδυ, φίλε μου. Οκ. Okay. Ωραία. Ωραία. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε εσένα, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Όντως, Τετάρτη είναι πολύ γεμάτη που έρχεται. Εμείς πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα, να ασχοληθούμε και με το κομμάτι του μπάσκετ, με την εξέλιξη που υπήρχε σήμερα, με την απόφαση για τον νέο προπονητή. Πάμε λοιπόν τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε. Πάω 24, πάμε μέχρι και τις 9. Είπαμε αρκετά για τα του ποδοσφαίρου. Φυσικά με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο κύπελο να είναι στο προσκήνιο απόλυτα φυσιολογικά, ίσως στο πιο σημαντικό παιχνίδι του δεδομένου χρονικού διαστήματος μέχρι το επόμενο. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη σήμερα και μετά του μπάσκετ. Ο Κώστας Μέξης αναμένεται, ή μάλλον θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει την ευθύνη, μάλλον, για να το πω έτσι, για τον πάγκο του ΠΑΟΚ και φέτος. Ο Κώστας Μέξας, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος επιλέχθηκε για να συνεχίσει. Σε μια συνάντηση που έγινε σήμερα, συνάντηση και μελών της ΚΑΕ και ανθρώπων οι οποίοι είναι να αποτελέσουν έτσι μέλη για την επόμενη μέρα, και αναφέρομαι και στο Θανάση Χατζόπουλο, ο οποίος έχει έναν τέτοιο έτσι ρόλο, αναμένεται μάλλον να έχει έναν τέτοιο ρόλο. Δεν υπήρξε ομόφωνη απόφαση, δεν είναι δηλαδή ότι όσοι κάθισαν στο τραπέζι είπανε όλοι υπέρ του Κώστα Μέξη, του Χάρη Μαρκόπουλου, που ήταν δύο ψήφοι, έτσι, γιατί όπως σας είχαμε ενημερώσει και μέσα από το ΠΑΟ 24 και από εδώ την Παρασκευή το βράδυ που τα λέγαμε και τα συζητούσαμε, ήταν ότι έγινε μία επαφή με τον coach Μέξα την Πέμπτη από το Θανάση Χατζόπουλο και τον Πολύ Κατσιόρα, μία ακόμη επαφή την Παρασκευή με τον coach Χάρη Μαρκόπουλο, πάλι από τους δύο, και αναμενόταν να πάρθει η απόφαση για το ποιος θα αναλάβει. Για να υπάρξουν και ανακοινώσεις και να προχωρήσει το όλο ζήτημα, να υπάρξει και οριστική συμφωνία και σε άλλα πράγματα πέρα από το κομμάτι του τι σκέφτεται ο προπονητής και τι έχει στο μυαλό του εν ώψη της επόμενης σεζόν. Τώρα, όσον αφορά την επιλογή Μέξα,
αντί του Χάρη Μαρκόπουλου. Είναι μια επιλογή στην οποία επέμενε κυρίως ο Θανάσης ο Χατζόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δίπλα στο τμήμα μπάσκετ εδώ και χρόνια και είναι δίπλα ενεργά, έτσι δεν είναι δίπλα απλά με παρουσία στο γήπεδο. Έχει βοηθήσει ούκο λίγες φορές οικονομικά, βάζοντας το χέρι στη τσέπη. Επίσης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει πάρει την απόφαση να έχει έναν αρκετά ενεργό ρόλο φέτος στην ΚΑΕ και αναμένεται να είναι στο νέο διοικητικό σχήμα. Και από τη στιγμή που όταν μιλάμε για ενεργό ρόλο από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, Θανάση Χατζόπουλο, μιλάμε και για έμπρακτη στήριξη στο κομμάτι το οικονομικό. Κάτι που η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πόσοι το κάνουν στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, ειδικά στο μπασκετικό τμήμα. Το να ακούμε απόψεις είναι κάτι που έχουμε γεμίσει, είναι η αλήθεια. Αλλά το να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βάζουν και το χέρι στη τσέπη για να πάρουν τις όποιες αποφάσεις, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε και πολύ συχνά. Οπότε, ο ίδιος ήταν έτσι πολύ ένθερμος υποστηρικτής της λύσης Μέξα και προχωράει ο ΠΑΟΚ με τον Κερκυραίο προπονητή. Τώρα, επειδή βλέπω ότι άρχισε η σπέκουλα και η κουβέντα και οι αναφορές και οι δημοσιεύσεις στο Facebook, στα Twitter και δεν συμμαζεύεται. Καταρχάς, ο Κώστας Μέξης δεν έχει ρίξει καμία ομάδα. Εντάξει. Και στα Τρίκαλα όταν ήταν η ομάδα από ένα σημείο και μετά οι χρηματοδότες σταμάτησαν να τη χρηματοδοτούν και έτσι δεν μπορούσε να συνεχίσει την Α1. Το ίδιο έγινε και στον ΚΑΟΔ, χωρίς να φταίει ο ίδιος. Έτσι. Και στην τελευταία χρονιά που δούλεψε ουσιαστικά από το ξεκίνημα, έβαλε το δικό του λιθαράκι, θα πω εγώ, στο να επιστρέψει ο Ηρακλής στην Α1. Ο Ηρακλής πάλευε στην Α2 και στη Β' θα γίνει μια καρδιά χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο Πατ Ράιλι, έτσι. Επίσης, επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς δεν ασχολείστε με την καθημερινότητα της ΚΑΕ, βλέπετε ένα παιχνίδι, βλέπετε 5-10 λεπτά ή βλέπετε τι γράφει δεξιά-αριστερά και εκφράσετε μια άποψη, είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Είμαστε στην εποχή των social media που ίσα-ίσα και αυτές οι απόψεις νομίζω ότι πολλές φορές έχουν και μεγαλύτερο βάρος από ανθρώπων που μπορούν να ασχολούνται κάθε μέρα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Το ότι ο Μέξας ανέλαβε πέρσι την ομάδα στο σημείο που την ανέλαβε έτσι όπως ήταν τότε, χωρίς ουσιαστικά να έχει αρχή, μέση και τέλος αγωνιστικό και εξωαγωνιστικό, στα δικά μου τα μάτια ήταν προς τιμήν του. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλος για να το αναλάμβανε αυτό το πράγμα. Και βλέπω ότι πέρσι έχασε και τα τρία μάτια και ο ΠΑΟΚ θα έπεφτε. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε η έξαρση της πανδημίας ή ο κορονοϊός, που όλα δείχναν ότι πολύ δύσκολα το σώζε το καράβι, θα ήταν ευθύνη του Μέξα. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι δεν θα φταίγανε και θα φταίγει ο Μέξας. Μου κάνει πραγματική εντύπωση. Ωραία. Το γεγονός ότι επιλέχθηκε, στα δικά μου τα μάτια, θα έπρεπε να είναι ως να βγαίνει μια ενότητα από όλους όσοι συμμετείχαν στην απόφαση, ακόμα και αν διαφωνούσαν σε αυτήν, για να δει ο ΠΑΟΚ πώς θα απευθύνει την επόμενη μέρα. Γιατί στην επόμενη του μέρα έχει πολύ πιο σοβαρά πράγματα να λύσει από το αν θα είναι ο Μέξας προπονητής, από το αν θα είναι ο Χάρης Μαρκόπουλος προπονητής, από το αν θα είναι ο Ντράγκαν Σάκοτα προπονητής, από το αν θα είναι ο Τζον Κόρφ προπονητής. Έχει πολύ πιο σημαντικά θέματα να λύσει από αυτό. Και επειδή η χρονιά που θα έρθει δύσκολα θα έχει μεγάλες διαφορές με την περσινή όσον αφορά τους στόχους, έστω και εμένα μαζί την εβδομάδα, οποιοδήποτε είναι στον πάγκο, είτε αυτός λέγεται Μέξας, είτε αυτός λέγεται δεν ξέρω εγώ πώς, θα χρειάζεται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Και το υποστηρικτικό περιβάλλον εννοώ πρώτα την ίδια την ομάδα αυτή καθ' αυτή, το όποιο διοικητικό σχήμα είναι, και από εκεί και πέρα, το υποστηρικτικό περιβάλλον, εγώ καταλαβαίνω ότι από πλευράς κοινής γνώμης έχει να κάνει κυρίως και με τα αποτελέσματα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα στον ΠΑΟΚ. Οκ, το καταλαβαίνω. Δεν είμαι εξωγήινος. Ωστόσο, το ότι σήμερα, πριν τελειώσει
αυτό το άτυπο ΔΣ ουσιαστικά. Ήδη είχαμε μάθει ποιοι διαφωνούν. Και γιατί δεν πρέπει να είναι ο Μέξης προπονητής, έπρεπε να είναι ο Χάρης Μαρκόπουλος, θες εγώ τι άλλο. Δεν νομίζω ότι δείχνει και κάποιο δείγμα ενότητας. Δεν νομίζω ότι ξεκινάει δηλαδή ο ΠΑΟΚ ενωμένος για να πάει σε μια χρονιά δύσκολη. Η χρονιά που έρχεται θα είναι όπως η περσινή. Θα είναι έκπληξη, είναι κάτι διαφορετικό όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό. Οι στόχοι λογικά θα είναι οι ίδιοι. Και για να είναι οι ίδιοι στόχοι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θέμα. Καταλαβαίνετε ότι για να δοθεί, για να μπορέσει να υπάρξει μια διαφορετική κατάσταση από πέρσι, θα πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο περιβάλλον από αυτό που είχε πέρσι η ομάδα. Όποια και αν ήταν αυτή, όποια και αν ήταν σε αυτήν. Από παίκτες, από προπονητές, από παράγοντες και δεν ξέρω τι άλλο. Σήμερα πριν τελειώσει αυτή η συνάντηση, είχαμε μάθει όλοι ότι δεν συμφώνησε ο Τάδε, διαφώνησε ο Δίνα, σκέφτεται να παραιτηθεί ο συγκεκριμένος και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή σε κανέναν αυτό. Το να υπάρχει διαφωνία το καταλαβαίνω. Είναι απόλυτα θεμητό. Κάποιος θέλει ένας προπονητή, κάποιος άλλος θέλει έναν άλλον. Το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που παίρνετε μια απόφαση, από εκεί και πέρα πρέπει να είναι όλοι μαζί για να προχωρήσουν στο κομμάτι της επόμενης μέρας. Για να γίνει λοιπόν αυτό, θα πρέπει ακόμα και όποιος διαφωνεί, μπορεί να διαφωνήσει σε μια κλειστή συνάντηση, μια κλειστή κουβέντα και από εκεί και πέρα, αν δεν μπορεί να συνεχίσει, να μην συνεχίζει. Για να το πω έτσι πολύ απλά. Και δεν το λέω μόνο για τον Κώστα Μέξα, αυτό το λέω και για τον Χάρη Μαρκόπουλο και οποιοδήποτε να λάμβανε. Ξαναλέω ότι αυτά που έχει να κάνει ο ΠΑΟΚ μπροστά του, στο μπάσκετ για την επόμενη του μέρα, είναι πολύ πιο σημαντικά από το ποιος θα είναι προπονητής του και αν αυτός εκπροσωπείται από έναν ατζέντη ή αν εκπροσωπείται από έναν άλλον ή αν τέλος πάντων δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πολύ πιο σημαντικά πράγματα από αυτό έχει να αντιμετωπίσει ο μπασχετικός ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν. Οπότε λοιπόν, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι από εδώ και πέρα με το Μέξα προπονητή, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει έναν τρόπο σταδιακά να αρχίσει να κινείται για την επόμενη σεζόν και στο τυπικό κομμάτι που έχει να κάνει με την συμμετοχή του στην Basket League της επόμενης σεζόν, στο οικονομικό κομμάτι που έχει να κάνει με τις διάφορες επαφές οι οποίες έχουν γίνει, αλλά νομίζω είναι πολύ, όχι σε πρώιμο στάδιο, αλλά δεν ξέρω αν έχουν φτάσει σε ένα ουσιαστικό σημείο, επαφές που έχουν να κάνουν έτσι με πιθανές χορηγίες για την επόμενη σεζόν. Και για μένα το πιο σημαντικό όλων, με βάση τα όσα έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια και όσα έχουν έτσι προηγηθεί, είναι ότι θα πρέπει το περιβάλλον να είναι το δυνατόν περισσότερο υποστηρικτικό. Εδώ από την ώρα που έγινε γνωστό το όνομα του Μέξα, όχι μόνο δεν είναι υποστηρικτικό το περιβάλλον, αλλά έχει αρχίσει ήδη μία διχαστική κουβέντα. Δεν ξέρω αυτό αν τιμάει αυτούς που συμμετείχαν σήμερα. Ξαναλέω ότι το να υπάρχει διαφωνία είναι απόλυτα φυσιολογικό. Μαζεύονται 2, 3, 4, 5 άτομα, συζητάνε ένα θέμα και μπορεί να διαφωνούν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Το θέμα είναι η δημοσιοποίηση της διαφωνίας και το ότι δεν υπάρχει αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι δεδομένο. Δηλαδή το κομμάτι της ενότητας για την επόμενη μέρα. Άμα θέλετε να ψάξουμε να βρούμε φταίχτες, έχει πολλούς για την κατάσταση που είναι καλή. Δεν έχουν και στιγμή λύσεις χρειάζονται. Άμα να βρούμε τους φταίχτες, τους βρούμε. Και τι θα γίνει. Θα προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Φταίχτες υπάρχουν πολλοί, ξαναλέω, για αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Να δούμε πώς θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Σε κάθε περίπτωση, από όσο γνωρίζω, ο coach Μέξας μετά την κουβέντα που είχε κάνει την Πέμπτη και γενικότερα μια παρακολούθηση λίγο της αγοράς, το τι ακριβώς γίνεται, ποιοι παραμένουν διαθέσιμοι και ποιοι όχι και το αν κάποιοι από αυτούς μπορούν να αποτελέσουν στόχους για τον ΠΑΟΚ, είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι ουσιαστικά από αύριο μαζί και με τον Μιχάλη τον Γιαννακίδη, ο οποίος
έχει κινείται αρκετά από τα τελευταία 24 ώρα, έτσι που έχει γίνει γνωστό ότι θα έχει ένα ρόλο team manager, και με τους ανθρώπους της ΚΑΕ, όποιοι και αν είναι αυτοί, θα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία για την επόμενη μέρα. Δεν είναι εύκολο, ξαναλέω, και γενικά ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του διάφορα θέματα που έχει να λύσει οικονομικά εν ώψη της συμμετοχής του και εν ώψη της δημιουργίας μιας ομάδας επόμενης ζωής. Και φυσικά εν ώψη των οφειλών των οποίων πρέπει να διακανονίσει, ούτως ώστε να μην του δημιουργήσουν πρόβλημα όσον αφορά τη δημιουργία της ομάδας της επόμενης σεζόν. Γιατί ενώ πάμε να ξεκινήσει ομάδα με μπαν, πολύ δύσκολα. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο είναι και εφικτό αυτό να γίνει πλέον, με τα διάφορα κριτήρια που είναι να μπουν. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί φυσικά Ράδιο Μαρμίτα, εδώ με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού ξανά αύριο στις 7.30 Θεό θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.